Ναι, προφανώς όμως η δική σας πολιτική προσέγγιση για να διαμορφώσετε μια πολιτική θεωρία δεν αναφέρεται στην Ελλάδα, αναφέρεται σε οποιαδήποτε φυσικά κοινωνία, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Λοιπόν, ναι, ξεκινώ όμως από το τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, στην Περική Δημοκρατία, αυτό προσπαθούμε να δούμε το πώς θα μπορούσε να αρχίσει από κάτω μια κοινωνική αλλαγή, η οποία θα άρχιζε από το τοπικό επίπεδο και θα συνομοσποδιόταν στο περιφερειακό, το εθνικό, το υπηρετικό και αργότερα το διεθνές. Σήμερα το δέχομαι. Δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή μέσα σε μια χώρα ή σε ένα Δήμο. Αν δηλαδή αυτή η αλλαγή δεν επεκταθεί γρήγορα στο διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι ζούμε σε μια διεθνοποιημένη κοινωνία. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Λοιπόν, αν δεν αναπτυχθεί ένα διεθνές κίνημα, ναι, δεν βλέπω ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να επιβιώσει. Αλλά ξεκινάμε όμως από κάπου. Διεθνές κίνημα σε ποια βάση? Ένα διεθνές κίνημα το οποίο θα επιδίωκε την διέξοδο από τη χρόνια και πολυδιάστατη κρίση με θεσμούς οι οποίοι θα εγκαθίδριαν την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ισότητα. Μάλιστα. Αυτή τη βάση. Και αυτές είναι οι βασικές αρχές και της δικής σας θεωρίας. Ναι, η δική μου θεωρία είναι ότι η περιεκτική δημοκρατία αποτελεί μια κοινωνία η οποία, αν θέλετε, επεκτείνει σε όλα τα επίπεδα την κλασική έννοια της εθνικής δημοκρατίας. Γιατί η κλασική έννοια της δημοκρατίας ήταν μόνο στο επίπεδο της, το πολιτικό και πάλι μερικώς, λόγω ναι, τότε εξαιρούνται γυναίκες. Επειδή όμως τότε υπήρχε μια μικρή κοινωνία στην Αθήνα και μπορούσε να βρεθεί στην πνίκα, να συζητήσει και να συναποφασίσει. Καλά, μετά ναι, οι κοινωνίες έγιναν ευρύτερες. Δεν μπορούσε να τους καλήσει όλους μαζί. Ξέρω εγώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, 150 εκατομμύρια ανθρώπους να αποφασίσουν. Πριν ναι, τουλάχιστον βρεθεί το Ιντερνετ, έτσι. Ναι, δεν είναι, το οποίο ναι, είναι προϊόν και του καπιταλισμού. Και το δεν είναι το θέμα της κλίμακας. Εκτός ότι το θέμα της κλίμακας σε σημαντικό βαθμό σήμερα λύνεται με την τεχνολογία που υπάρχει. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, γιατί έχει αποδειχθεί και ιστορικά ότι και στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο και ακόμα και κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, ότι υπήρχαν μορφές αυτοδιοίκησης των ανθρώπων οι οποίες γινόταν μέσα σε μεγάλα κέντρα. Το θέμα είναι δηλαδή πώς επιτυχάνεται διοικητική καταρχήν αποκέντρωση και αργότερα και γεωγραφική αποκέντρωση. Σήμερα τα μεγαθύρια αυτά που ζούμε, οι πόλεις τέρατα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη σε ένα βαθμό και τα ακόμα μεγαλύτερα αλλού, είναι μη βιώσιμα, το ξέρουμε όλοι. Απλώς ζούμε γιατί πρέπει να ζούμε, γιατί εδώ είναι συγκεντρωμένες οι δουλειές, εδώ είναι όλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια ορθολογική κοινωνία θα ήταν οργανωμένη έτσι η ζωή. Μπορούμε να αρχίσουμε με αποκέντρωση και με αποκεντρωμένες κοινωνίες μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις δημοκρατικά, οι οποίες κατόπιν συνομοσπονδιώνονται και συγκεντρώνονται για να βγαίνουν αποφάσεις στο εθνικό επίπεδο, περιφερειακό ή και το διεθνές. Ναι. Αυτό γίνεται. Ξέρετε όμως ότι αυτά ωραία είναι ως θεωρία, ωραία ακούγονται, αλλά δεν είναι και. Έχουν ιστορικές αναφορές. Δηλαδή, τέτοιες προσπάθειες γίνανε στο παρελθόν. Σίγουρα. Και αν θέλετε, μια συλλογικότερη προσπάθεια και η προσπάθεια του σοσιαλισμού, έστω και αν κατέληξε στις δυσμενείς, στις άσχημες εμπειρίες του υπαρκτού σοσιαλισμού, ήταν μια τέτοια αρχική προσπάθεια. Και αν δεν συμφωνήσετε σε αυτό, υπήρξαν και αυτοδιαχειριστικές προσπάθειες στην γειτονική μας χώρα, την Ιουγκοσλαβία. Όλες όμως δεν είχαν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Όλες αυτές οι κοινωνίες, αν τις έχει ζήσει κανείς μετά την αλλαγή που επήλθε, μετά την πτώση του τείχους, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ανατολικού και δυτικού συνασπισμού, ένιωσαν μια ανακούφιση, κύριε Φωτοπούλη. Δεν ξέρω αν περιοδεύσατε σε αυτές τις χώρες μετά την αλλαγή. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή, όταν οι κοινωνίες βίωσαν αυτό που λέτε, ναι, και για ποιο λόγο αυτό που εσείς τώρα θα μου πείτε ότι είχαν αγκυλώσεις, είχαν λάθη αυτή η εφαρμογή αυτού του συστήματος. Και σας, ποιο σας εγγυάται ότι το δικό σας σύστημα δεν θα έχει κάποια λάθη? Ναι, τώρα θέσατε δύο ερωτήματα, το ιστορικό και το ναι, θέμα του μέλλοντος. Λοιπόν, όσον αφορά το ιστορικό, ναι, σίγουρα είχαν υπάρξει παραδείγματα. Το ότι απέτυχαν δεν σημαίνει ότι πρέπει αιωνίως να αποτυχάνει κάθε εναλλακτική πρόταση. Σημαίνει ότι πρέπει να δούμε τις αιτίες των αποτυχιών αυτών και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την ανάλυση μου, να δούμε γιατί απέτυχαν αυτά τα συστήματα. Και από εκεί και πέρα τώρα το αν είναι περισσότερο ικανοποιημένοι οι λαοί σήμερα σε σχέση με πριν, αυτό είναι πολύ αμφισβητήσιμο, γιατί οι δικές μου πληροφορίες δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή πρέπει να το δει κανένας σε σχέση με την τάξη των ανθρώπων που ρωτά, δηλαδή αυτοί οι οποίοι σήμερα στη Ρωσία έχουν αποτελέσει τη νέα προνομιούχα ελίτ, σίγουρα είναι ικανοποιημένοι. Αλλά όταν ρωτάνε όμως τον απλό κόσμο από κάτω, πάρα πολλοί σου λένε ακόμα και επιστροφή στο παρελθόν, την οποία δεν θεωρώ ότι είναι ιδανική λύση, κάθε άλλο, αλλά λέω ότι τουλάχιστον στο επίπεδο ικανοποίηση των βασικών αναγκών, όπως και ήδη λένε, καλυπτώσουν καλύτερα. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα για το μέλλον, όπως είπα, είναι θέμα να βρούμε τις αιτίες. Και τις αιτίες προσπαθούμε να τις αναλύσουμε και με βάση την ανάλυση μας καταλήγουμε το ότι μπορεί σήμερα με βάση τα διδάγματα της ιστορίας
να σκεφτούμε μια εναλλακτική κοινωνία, μια εναλλακτική κοινωνική οργάνωση, όπου θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτά τα λάθη. Δηλαδή, ακριβώς γιατί θα ξεκινούσε από κάτω και θα προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε τη δημοκρατική συνειδητοποίηση πριν να γίνει η κοινωνική αλλαγή, αντίθετα με αυτό που γινόταν μέχρι σήμερα, και αυτό θεωρώ ότι είναι βασική αιτία της αποτυχίας των επαναστάσεων, ότι ξεκινούσαν με μια πρωτοπορία, με μια τρομερή ανομοιογένεια στη συνειδητοποίηση, πράγμα που κατέληγε ότι τελικά προσπαθούσαν, αφού πάναν την εξουσία, να πείσουν και τους υπόλοιπους, να δημιουργήσουν δηλαδή μια ομοιογενή συνειδητοποίηση. Και κατέληξε σε ολοκληρωτισμό. Το θέμα λοιπόν είναι πώς δημιουργούμε τη νέα δημοκρατική συνειδητοποίηση από κάτω και πριν να επέλθει η κοινωνική αλλαγή, ήδη έχει γίνει ηγεμονική αυτή η συνειδητοποίηση. Κύριε Φωτόπουλε, εδώ δεν μπορούμε να πείσουμε όσοι προσπαθούν τον κόσμο να μην βάζει ακριβή βενζίνη ή να μην περιφέρεται με το αυτοκίνητό του. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να συσπηρωθεί αυτή η παγκόσμια κοινωνία σε αυτή τη βάση που λέτε, ώστε να γίνει από τη βάση ένα τέτοιο κίνημα? Ναι, θα σας πω γιατί. Γιατί το παράδειγμα που φέρατε είναι επιτυχές από την εξή μεριά. Ότι σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία όπου το κάθε άτομο προσπαθεί να επιβιώσει με κάθε τρόπο. Δηλαδή υπάρχει μια πλήρης ατομιστική κοινωνία σήμερα. Δηλαδή ακόμα και κάποιες αρχές αλληλεγγύης, αλτρουισμού κλπ. Που υπήρχαν στη διάρκεια της σοσιαλδημοκρατίας, σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Έχει επικρατήσει η φιλελεύθερη ιδεολογία, ως όσον εαυτό σωθήτω. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της μη κοινωνίας, θα έλεγα, όπου τα άτομα και οι οικογένειες είναι το κέντρο και δεν υπάρχει καμιά έννοια συλλογικότητας πια, είναι φυσικό να βλέπουμε τέτοια συμπτώματα και κανένας να μην δίνει δεκάρα για το διπλανό του. Όταν όμως μιλάμε για ένα νέο πολιτικό πρόταγμα και ένα νέο πολιτικό κίνημα που θα μπορούσε να αρχίσει επανερχόμενος στις αξίες της συλλογικότητας και δημιουργώντας μια νέα ηθική, τότε δεν βλέπω γιατί οι άνθρωποι δεν γεννηθήκανε κακοί, δεν γεννηθήκανε να πατάει ένας τον άλλον. Γίνονται έτσι μέσα από ένα σύστημα. Μάλιστα. Εσείς συμμερίζεστε την αντίληψη περί του τέλους των ιδεολογιών, αυτή που διατύπωσε ο Φουκουγιάμα? Όχι, κάθε άλλο. Αυτό που είπε ο Φουκουγιάμα, το τέλος ιστορίας που είπε και των ιδεολογιών κλπ. Τη διατύπωσε αυτή τη θεωρία επειδή τελικά ο φιλελευθερισμός έγινε κυρίαρχος. Αυτός που είχε ξεκινήσει δηλαδή εδώ και 200 χρόνια και ο πολιτικός και ο οικονομικός. Βλέπουμε όλα τα πολιτικά κόμματα φιλελευθερισμός. Συμπλήν γύρω από αυτόν τον άξονα να κινούνται. Ναι, πράγματι. Αυτό όμως έγινε γιατί ακριβώς πρέπει πάλι να πάμε στο οικονομικό που λέγαμε πριν, γιατί σήμερα η παγκοσμιοποίηση είναι μονόδρομος. Δηλαδή, όταν είναι μονόδρομος, πράγματι δεν είναι πια δυνατό, δεν είναι πια δυνατή οποιαδήποτε απόκληση από το φιλελευθερισμό, τον οικονομικό και τον πολιτικό. Σήμερα δηλαδή όλα τα κόμματα δεν έχουν παρά να εφαρμόσουν τις ίδιες πολιτικές. Γι' αυτό βλέπουμε δεν έχουν διαφορά τα κόμματα εξουσίας στην πολιτική τους και τσακώνονται μόνο για το ποιος είναι πιο διεφθαρμένος και λιγότερο διεφθαρμένος. Η διαφορά των προγραμμάτων τους είναι σχεδόν μηδαμινή. Και αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, σε διεθνές επίπεδο. Τώρα θα συζητήσουμε στη συνέχεια, κύριε Φωτόπουλε, για το αν διαμορφώνονται νέα πολιτικά και ιδεολογικά ρεύματα και στην Ευρώπη, προφανώς τα γνωρίζετε, και μετά να δούμε πώς, αν υπάρχουν και πώς στην Ελλάδα. Αλλά να κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή για τις διαφημίσεις μας και θα επανέλθουμε.